runway 07, sky 07. Ori, you wish to taxi now, taxi via Alpha. Okay, we'll take Alpha, sky 07. Take Alpha, sir. Taxi by Alpha, runway 07, hold short report, ready for departure. Εδώ και μία εβδομάδα έχουν ξεκινήσει οι προκαταρκτικές εργασίες κατασκευής των δεξαμενών καυσίμων και ολόκληρης της υποδομής που θα φέρει τη διαχείριση του αεροπορικού καυσίμου τύπου ΖΑ1, καθώς και τα καύσιμα τύπου αφγάζ για μικρότερα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη, το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου αναμένεται περί τα τέλη Μαρτίου του 2022. Το χρονοδιάγραμμα είναι, ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τον καιρό, είναι μέχρι το τέλος Μαρτίου να έχουν τελειώσει. Οπότε εμείς θα κληθούμε τέλος Μαρτίου να ακυρώσουμε μια αεροναυτική αγγελία που έχουμε βγάλει εδώ και 2,5 χρόνια και έλεγε ότι το αεροδρόμιο δεν διαθέτει καύσιμο ΖΑ1. Οπότε ουσιαστικά με την διεθνή διανομή αυτής της αγγελίας μαθαίνει ο αεροπορικός κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο ότι ο αερολιμένας έχει πια το κλασικό αεροπορικό καύσιμο των εμπορικών πτήσεων και μπορεί να εξυπηρετήσει πτήσεις από οπουδήποτε και αν έρθουν αυτές. Η έναρξη της λειτουργίας των δεξαμενών καυσίμων στον αερολιμένα Δημόκρητος θα δώσει την κανονική προοπτική των πτήσεων τσάρτερ ανά τον κόσμο, καθώς θα εξυπηρετεί στην προμήθεια καυσίμων και τις δύο σχολές εκπαίδευσης πιλότων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Στέλιο Ζαντανίδη, θα υπάρξει μεγάλο όφελος, καθώς από αυτές τις δεξαμενές θα εξυπηρετούνται και οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφού όλα τα ελικόπτερα κινούνται με το καύσιμο ΖΑ1, δηλαδή το λεγόμενο αεροπορικό. Ερωτηθήκαμε ήδη για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που θα αρχίσει το αεροδρόμιο να παρέχει αεροπορικό καύσιμο εμπορικής χρήσης. Εκτιμώ ότι τέτοια αιτήματα θα έχουμε κι άλλα μετά τη διεθνή δημοσίευση της αγγελίας. Είναι γεγονός ότι δεν προγραμματίζεται η σεζόν τόσο αργά, αλλά τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι κάποιες charter πτήσεις που έτσι και αλλιώς ήταν προγραμματισμένες να προσγειωθούν στα γειτονικά αεροδρόμια και αφορούσαν τουρίστες που είναι για μας, για την περιοχή του Εύρου και της Ροδόπης, θα επιλέξουν τελικά να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο, αν ολοκληρωθεί το έργο, όπως λέω, και τελειώσουν όλες τις διαδικασίες μέχρι το τέλος Μαρτίου.